processo de para ti, o processo não nós estamos a fazer. Para você ter que ir a tua sova e a tua sobrinha está dizendo. Se você não clica no meu telefone, mas não precisa ter que ir a tua sova. Δέστε τι καλό και τι τερνό να συγκατοικούν με ομόνια αδερφοί. Είναι σαν το πολύτιμο μύρο επάνω στο κεφάλι που κατεβαίνει επάνω στο πηγούνι, το πηγούνι του Ααρών, που κατεβαίνει στο στόμιο του ενδύματός του, όπως η δροσιά του Αερμών που κατεβαίνει επάνω στα βουνά της Ιών. Επειδή εκεί ο Κύριος διόρισε την ευλογία ζωή μέχρι τον αιώνα. Αμήν. Όχι στον Κύριο. Πόσο ωραία είναι να κατοικούν σε κοινωνία πίστης οι άνθρωποι, έτσι. Για να δούμε και πάμε. Και ο 134. Ελάτε, ευλογείτε τον Κύριο, όλοι οι δούλοι του Κυρίου, αυτοί που στέκονται τη νύχτα στον οίκο του Κυρίου. Υψώστε τα χέρια σας προς τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο. Να σε ευλογήσει ο Κύριος από την Σιών, αυτός που δημιούργησε τον ουρανό και την γη. Αμήν. Τι λέει εδώ πέρα, να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας, να ανοίξουμε τις γραφές, να ανοίξουμε την καρδιά μας για να πάρουμε τον υπέροχο λόγο του Θεού στη ζωή μας, έτσι. Και θα δούμε σήμερα, θα πάμε στον 1267 σελίδα, στον προφήτη Ζαχαρία θα πάμε, και θα δούμε έτσι μια ωραία στο πέντε κεφάλαιο. Ο προφήτης Ζαχαρίας 1267. Στο πέντε κεφάλαιο 1267 σελίδα. Το βρήκαμε όλοι. Το βρήκαμε όλοι από την το πέντε. Ξέρετε, ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν αλλάζει. Τα λόγια του Θεού ήταν ίδια χτες, είναι σήμερα και για αύριο. Είναι πάντα ζωντανά και ενεργά. Αρκεί ο Θεός να μας δίνει την αποκάλυψη να καταλαβαίνουμε πώς εργάζονται και πώς λειτουργούν στις εποχές που ζούμε και πώς ενεργείται ο Λόγος του Θεού, έτσι. Για να το δούμε στο 5, 1267. Και σήκωσα πάλι τα μάτια μου και είδα και ξαφνικά ένας τόμος που πετούσε. Ο Ζαχαρίας βλέπει ένα τόμο να πετάει και αυτός ο τόμος είναι η Αγία Γραφή. Τι σημαίνει πετούσε, ότι στους τελευταίους χρόνους ο Λόγος του Θεού που είναι πάνω από κάθε τι θα εξετάσει τα πάντα. Και μου είπε, τι βλέπεις και εσύ, και απάντησα, βλέπω ένα τόμο να πετάει και το μάκρος του είναι 20 πύχες και το πλάτος του 10 πύχες. Και μου είπε, αυτή είναι η κατάρα που βγαίνει από το επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης, και επειδή ο καθένας ο οποίος κλέβει θα εξολοθρευτεί, όπως γράφεται μέσα σε αυτόν, από την εδώ πλευρά, και όποιος ορκίζεται θα εξολοθρευτεί, όπως γράφεται σε αυτόν, από την εκεί πλευρά. Θα τη φέρω, έξω λέγει ο Κύριος στον δυνάμα, και θα πω μέσα στο σπίτι του κλέφτη και στο σπίτι εκείνου που ορκίζεται στο όνομά μου με ψεύτικο τρόπο, και θα μείνει μέσα στο σπίτι του και θα τον εξοδοθρεύσει και τα ξύλα του και τις πέτρες του. Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί βγήκε έξω και μου είπε, σήκωσε τώρα τα μάτια σου και δες τι είναι αυτό που βγαίνει έξω. Και είπα, τι είναι αυτό, και εκείνος είπε, αυτό που βγαίνει έξω είναι ένα εφά, και είπε, αυτή είναι η παράστασή του επάνω σε ολόκληρη τη γη. Και ξαφνικά σηκωνόταν ένα τάλαντο από μολύβι και είδα μια γυναίκα καθόταν στο μέσο του εφά και είπε, αυτή είναι η ασέβεια, και την έριξε στο μέσο του εφά και έριξε το μολυβένιο ζύγιο πάνω στο στόμιό του. Τότε σήκωσα τα μάτια μου και είδα, και ξαφνικά έβγαιναν έξω δύο γυναίκες και ο άνεμος ήταν στις φτερούγες τους, επειδή αυτές είχαν φτερούγες σαν φτερούγες πελαγού, και σήκωσαν το εφά ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, πού φέρνουν αυτές το εφά, και μου είπε, για να οικοδομήσουν και αυτό οίκο στην γη σε νεά, και θα στηριχτεί και θα μπει εκεί μέσα και πάνω στη βάση του. Δόξα στον Κύριο. Μια ωραία προφητεία που έχει να μας πει σήμερα πολλά πράγματα. Ο Ζαχαρίας βλέπει ένα βιβλίο να είναι πάνω από κάτι και να πετάει, και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και στους τελευταίους χρόνους ο Θεός μέσα από τη γυναίκα, και είναι μια γυναίκα, που κρατάει το εφά. Τι είναι το εφά? Το μέτρο του Θεού. Και το μέτρο του Θεού που ζυγίζει τα πάντα, ο Θεός είναι ο λόγος του.
που σημαίνει ο Θεός στους τελευταίους χρόνους θα εξετάσει τα πάντα επάνω στη γη μας από τον Λόγο Του. Και ο Λόγος Του θα κρίνει τα πάντα και θα βρει κάτι που είναι καθόλου ευχάριστο, θα βρει κάτι που λέγεται ασέβεια. Και θα κρίνει την ασέβεια της ανθρωπότητας και κατά συνέπεια τι γίνεται, θα σηκώσει το χέρι Του και θα γίνει μεγάλη θλίψη στους τελευταίους χρόνους. Και αυτό αν δούμε στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο εφτάρι τι λέει. Ότι οι άγγελοι του Θεού απελευθέρωσαν τις φιάλες της κρίσης του Θεού. Και είναι ένα ερώτημα, ο Θεός που είναι καλός Θεός και γεμάτος αγάπη, γιατί θα επιτρέψει αυτή τη μεγάλη κρίση επάνω στην ανθρωπότητα. Θα σηκώσει το χέρι Του και θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος. Γιατί πρώτα εμείς οι άνθρωποι θα το επιτρέψουμε αυτό. Και πώς θα το επιτρέψουμε εμείς αυτό. Καθώς οι άνθρωποι ζουν στην ασέβεια. Τι σημαίνει ασέβεια. Κανένας δεν δίνει σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη αξία στο Λόγο του Θεού. Αυτοί που κυβερνάνε δεν ρωτάνε το Λόγο του Θεού. Σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας δεν συμβουλεύεται το Λόγο του Θεού. Και αυτό για το Θεό λέγεται ασέβεια. Και στην ουσία τι γίνεται, η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο είναι η ασέβεια. Και κάποιος οδηγεί τους ανθρώπους να καταφρονούν το Λόγο του Θεού και να πέφτουν στην παγίδα της ασέβειας. Αλλά ήρθε ο Χριστός για να φέρει χάρη στον κόσμο και να προσευχηθεί η Εκκλησία για να μπορέσουν όλοι να μπουν κάτω από την υπακοή του Λόγου του Θεού. Αν δεν μείνουμε στην υπακοή του Λόγου του Θεού, δεν μπορεί να μας στηρίξει ο Θεός. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ο Θεός το επέτρεψε. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Γιατί πρώτα εμείς το επιτρέψαμε. Εξαιτίας της άγνοιας. Ενώ στους τελευταίους χρόνους ο Θεός θέλει να πλουτίσει τον κόσμο με μεγάλη πνευματική γνώση και αποκάλυψη και όταν εμείς κλείσουμε θα κλείσει και ο Θεός. Όταν εμείς ανοίξουμε θα ανοίξει και ο Θεός. Και τι γίνεται, αυτή η γυναίκα κρατούσε ένα ζύγι στο χέρι που είναι η Εκκλησία. Που σημαίνει ο Θεός μέσα από την Εκκλησία με το ζύγι Του και με το μέτρο Του που είναι ο Λόγος του Θεού εξετάζει τα πάντα. Και θα κρίνει στους τελευταίους χρόνους την ασέβεια. Και μας το λέει αυτό ο Θεός, σε ποιο λόγο μας το λέει. Να προσευχηθούμε για να μπορέσουν πιο πολλοί άνθρωποι να μπουν κάτω από τη χάρη του Θεού και να μπουν μέσα στη σωτηρία και μέσα στην προστασία του Θεού, γιατί ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία. Και μετά βλέπουμε τη γυναίκα να γίνονται δύο γυναίκες. Και η γυναίκα έχει λέει φτερούγια σαν πελαργού. Και σήμερα δούμε τον πελαργό τι είναι, είναι ένα πουλί που φέρνει καλή αγγελία. Φέρνει καλά νέα. Συνήθως τα μευτήρια έχουν τον πελαργό, φέρνει καλή αγγελία. Και η γυναίκα που φέρνει την καλή αγγελία είναι η Εκκλησία. Αλλά βλέπουμε τη γυναίκα να γίνονται δύο γυναίκες. Είναι ο διαχωρισμός της Εκκλησίας. Μία γυναίκα θα πάει στο θρόνο του Θεού και άλλη θα πάει στην έρημο. Και μετά οι δύο γυναίκες λέει θα μαζευτούνε και θα κτίσουν οίκο στη γη Σενεάρ. Και η γη Σενεάρ είναι στο Ισραήλ είναι. Και εκεί στο Ισραήλ έγινε κάτι που δεν ήταν καλό στην Παλαιά Διαθήκη. Για να δούμε στη Γένεση στο 11 κεφάλαιο. Στο 11 κεφάλαιο. Και στη Γένεση στο 11 κεφάλαιο έγινε κάτι. Οι πρώτοι άνθρωποι που μιλούσαν μία γλώσσα έκαναν ένα πύργο για να φτάσουν τον Θεό. Και ο Θεός δεν δέχτηκε αυτό το έργο τους και κατά συνέπεια τι έκανε. Δεν δέχτηκε την προσφορά που κάνανε οι άνθρωποι και μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και ο Θεός εκεί πέρα έκανε κάτι. Τους έφερε κρίση και μπερδευτήκαν οι γλώσσες τους. Και από τότε οι άνθρωποι μιλάνε πολλές γλώσσες. Ενώ μέσα στη Βασιλεία του Θεού και μέσα στον Χριστό μιλάμε όλη μία γλώσσα. Γιατί το έργο που υπηρετούμε το δέχεται ο Θεός. Είναι το έργο του Ιησού. Και πού έγινε αυτός ο πύργος της Βαβέλης. Το 11 τι λέει στην αρχή. Και ολόκληρη γη ήταν από μία γλώσσα και μία φωνή. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή βγήκαν σε μια πεδιάδα στη γη Σενεάρ και κατοίκησαν εκεί. Πού έγινε ο πύργος της Βαβέλης. Στη γη Σενεάρ έγινε. Στο Ισραήλ έγινε, που σημαίνει τι θα γίνει στους τελευταίους χρόνους στο Ισραήλ, άμα διαβάσουμε στον προφήτη Δανίλ στο 9 κεφάλαιο, ο Δανίλ προσευχόταν στον Θεό και ένας άγγελος του Κυρίου ήρθε και του είπε «Δανίλ, διορίστηκαν 70 εβδομάδες για το λαό σου».
που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους για 70 εβδομάδες, 7 εβδομάδες, 62 εβδομάδες και 1 εβδομάδα, θα γίνει ένα έργο όπως έγινε στον πύργο της Βαβέλης του Ισραήλ, και αυτό το έργο δεν θα το δεχτεί καθόλου ο Θεός. Ποιο θα είναι αυτό το έργο? Θα μαζευτεί η Αμερική και η Ευρώπη και πολλές χώρες από τον πλανήτη και θα μεταδίδουν και θα μιλάνε για το ηλεκτρονικό σφράγισμα στο Ισραήλ. Και ο Θεός θα ορκιστεί τόσο πολύ και θα επιφέρει μια μεγάλη κρίση. Και αυτό θα κρατήσει 70 εβδομάδες. Λέει 7 εβδομάδες. Τι σημαίνει 7 εβδομάδες? Το 7 είναι το νούμερο του Θεού. Ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, αντί να δεχτεί τον Χριστό που έστειλε ο Θεός Πατέρας, θα δεχτεί μέσα στο έθνος μια κίνηση πλάνης. Μια αντιγραφή του καθαρού 7 του Χριστού. 62 εβδομάδες που θα κτίσουν το ναό του Σολομώντος, γιατί από τη χαρά και την ευλογία που θα νιώσουν, και εκεί πέρα θα θανατώσει το θηρίο τους δύο προφήτες. Και μία εβδομάδα που θα κατέβει ο Χριστός να εγκαταστήσει τη χιλιετή βασιλεία του Θεού. Που σημαίνει αυτές οι δύο γυναίκες, η εκκλησία που έφυγε και η εκκλησία που πήγε στην έρημο, θα ξαναμαζευτούν στο Ισραήλ, εκεί που θα γίνει αυτό το έργο της πλάνης, για να εγκαταστήσει ο Κύριος μια νέα εποχή στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί για να καταλάβουμε τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Που σημαίνει σήμερα το μήνυμα είναι απλό. Ο Θεός έβαλε βάση στην ανθρωπότητα για να μείνει όλος ο κόσμος. Και μέσα στον Χριστό χωράει όλη η ανθρωπότητα, κάθε έθνος, κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια. Και οι βάσεις του Θεού είναι πολύ απλές. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τις βάσεις του Θεού, πρέπει να γνωρίσει τον Χριστό πρώτα. Να έρθει η σωτηρία, να έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του. Να γίνει ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Γιατί οι βάσεις του Θεού έρχονται μέσα από τον Χριστό και μέσα από την Εκκλησία για να μπορεί να μπει όλος ο κόσμος. Και είναι το ερώτημα, μπορούν όλοι να σωθούν? Μπορούν όλοι να σωθούν. Μπορούν όλοι να μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Μπορούν όλοι να μπουν στη Βασιλεία. Γιατί ο Χριστός πλήρωσε για κάθε άνθρωπο και υπάρχει χάρη για όλο τον κόσμο. Και για να δούμε ποιες είναι οι βάσεις που έθεσε ο Θεός για όλο τον κόσμο, πρέπει να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων 1468. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 38 εδάφιο. Να δούμε ποιες είναι οι βάσεις της Εκκλησίας και της ανθρωπότητας. Την ημέρα της Πεντηκοστής έπεσε το Άγιο Πνεύμα και έγινε ένα γεγονός. Ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε και το Άγιο Πνεύμα έλκυσε τις καρδιές 3.000 ανθρώπων. Για να δούμε τι έγινε εδώ πέρα. Στο 37, 1468-2.37. Και όταν τα άκουσαν αυτά, η καρδιά τους έθεσε κατάνοιξη και είπαν στον Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστολούς, τι πρέπει να κάνουμε άντρες, αδελφοί. Το Άγιο Πνεύμα έλκυσε τις καρδιές των ανθρώπων. Και ο Πέτρος είπε σε αυτούς, μετανοήστε και ο κάθε ένας από εσάς ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτίων και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός. Και με άλλα πολλά λόγια έδινε μαρτυρία και προέτρεπε λέγοντας, σωθείτε από τούτε την διαστραμμένη γενιά. 3.000 άνθρωποι, η καρδιά τους ελκύστηκε και λέει, τι πρέπει να κάνουμε? Και λέει ο Πέτρος, μετανοήστε, βαπτιστείτε στο όνομα του Κυρίου και το Άγιο Πνεύμα θα μπει μέσα στη ζωή σας. Και εκείνοι λοιπόν, αφού με χαρά δέχτηκαν το λόγο, βαπτίστηκαν και προσθέθηκαν εκείνη τη μέρα περίπου 3.000 ψυχές και έμεναν σταθερά στη διδασκαλία των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κοπή του Άρτου και στις προσευχές. Που σημαίνει ο Θεός έδωσε μία βάση για όλη την ανθρωπότητα, που αυτή η βάση είναι μέσα στην Εκκλησία. Ποια είναι αυτή η βάση? Έδωσε τη διδασκαλία του Λόγου, την κοινωνία των πιστών, που είναι η ενότητα πίστης, την κοπή του Άρτου που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού και τις προσευχές. Που σημαίνει αν όλος ο πλανήτης μείνει κάτω από τη διδασκαλία του Λόγου, κάτω από την κοινωνία της πίστης των πιστών, κάτω από το σώμα και το αίμα του Χριστού και κάτω από τη δύναμη της προσευχής, ο Θεός θα τον προστατεύσει. Αυτές είναι οι βάσεις του Θεού για τον κόσμο, αλλά είναι στον Χριστό και στην Εκκλησία. Που σημαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα ελκύει τους ανθρώπους. Γιατί στην ουσία η Εκκλησία δεν ξεκινάει από τις πράξεις.
Ξεκινάει από τα Ευαγγέλια, γιατί ο αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αν δούμε στα Ευαγγέλια αυτό που έκανε ο Χριστός, κάνανε και Απόστολοι στις πράξεις. Για να το δούμε στο 43. Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος και διαμέσου των Αποστόλων εγγένονται πολλά τέρατα και σημεία, και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους σύμφωνα με ότι ο κάθε ένας είχε ανάγκη. Και καθημερινά έμενα σταθερά σαν μία ψυχή μέσα στο ιερό και έκοβαν τον άρτο σε σπίτι και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγκαλίαση και απλότητα καρδίας. Και δοξολογούσαν τον Θεό και βρίσκοντας χάρη μπροστά σε ολόκληρο το λαό, και ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά στην εκκλησία εκείνους που σωζόντουσαν. Που σημαίνει αυτοί οι 3.000 άνθρωποι έμεναν κάθε μέρα μέσα στην εκκλησία με ένα πνεύμα, ενότητα πίστης. Και μετά πηγαίναν και στα σπίτια και είχαν κοινωνία, είχαν επαφή, μιλάγανε, μεριζόντουσαν πράγματα και ευχαριστούσαν και δοξολογούσαν τον Θεό. Και ο Θεός προέσθεται ανθρώπου στη δικιά του βασιλεία. Δόξα στον Κύριο. Ποιες είναι οι βάσεις του Θεού για τον κόσμο και ποιες είναι οι βάσεις του Θεού για την Εκκλησία? Είναι 4 απλές βάσεις. Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού, η κοινωνία της πίστης των πιστών, το σώμα και το αίμα του Χριστού και οι προσευχές. Στην ουσία ο Χριστός τι έκανε στα Ευαγγέλια? Έκανε αυτό το πράγμα. Δίδαξε τους ανθρώπους να μένουν στο Λόγο του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι τον ακολουθήσαν και γίναν μαθητές και είχε μια κοινωνία πίστης, ενότητα. Ο Χριστός με τους μαθητές. Τους δίδαξε να πώς θα λάβουν το σώμα του και το αίμα του και τους δίδαξε πραγματικά πώς να μιλάνε στο Θεό Πατέρα. Ό,τι έκανε ο Χριστός στα Ευαγγέλια, κάναν και οι Απόστολοι στις πράξεις. Και μετά έκανε και ο Απόστολος Παύλος τα έθνη σε όλες τις φοιτείες που δημιούργησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό θέλω να πω για κάτι που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Στην Παλιά Διαθήκη, αν πάμε στο Α Χρονικών 25ο κεφάλαιο, για να το διαβάσουμε τώρα, και στο Β Χρονικών στο 5ο κεφάλαιο θα δούμε κάτι που γινόταν. Διαβάστε το στο σπίτι. Στο ναό του Σολομώντος μαζευόντουσαν ο λαός του Θεού. Ήταν ο Σολομώντας, ήταν ο Δαβίδ, ήταν οι ιερείς του Θεού και λατρεύανε τον Θεό με έναν διαφορετικό τρόπο. Υπήρχαν πάρα πολλοί μουσικοί, κιθάρες, όργανα, τύμπανα, χοροδίες, σάρπιγγες, όλα αυτά, και δοξολογούσαν τον Θεό και λάτρευαν τον Θεό, και ο Θεός κατέβαινε μέσα στο ναό και ευλογούσε όλο τον Ισραήλ. Αυτό που γινόταν στην Παλιά Διαθήκη, αν δούμε Χρονικών Α και Β, το γράφει ξεκάθαρα ο Θεός. Μαζευόντουσαν οι μουσικοί, οι κιθαρίστες, οι σαρμικτές, μεγάλη ομάδα από χοροδία και λάτρευαν τον Θεό. Και κατέβαινε η Άγια Παρουσία του Θεού και ευλογούσε το λαό μέσα στον ναό. Αυτό όμως που γινόταν στην Παλιά Διαθήκη, δεν το βλέπουμε να γίνεται στις πράξεις των Αποστόλων. Δεν το βλέπουμε να γίνεται και στα Ευαγγέλια αυτό. Για να το δούμε λιγάκι στα Ευαγγέλια. 1329 σελίδα, στο Ματθαίο 26 και στο 30. Ματθαίος 26-30. Ματθαίος 26-30. Όταν ο Κύριος κάναν το δείπνο με τους πατές, τους δίδαξε πώς να λάβουν από το σώμα και το αίμα του. Στο 30, ένα εντάφυ. Στο 30, 1329, το βλέπουμε. Και αφού οι μνησαμικοί είχαν έξω προς το όρος των ελαιών. Αν δείτε σε όλα τα Ευαγγέλια, αναφέρει σε δύο σημεία νομίζω να φέρει. Αφού οι μνησαμικοί πήγαν προς το όρος των ελαιών. Δεν αναφέρει καθόλου αυτό που γινόταν στο ναό του Σολομώντα. Γιατί δεν το αναφέρει αυτό, αλλά ούτε το αναφέρει και στις πράξεις. Αφού ύμνησαν, λέει, και ευχαρίστησαν τον Θεό. Τι έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί? Ευχαριστούσαν τον Κύριο. Και αν δούμε και στις επιστολές του Παύλου, γιατί ο Παύλος ο μεγάλος δάσκαλος του Θεού, σε όλα τα φυτεύματα στην Ασία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, με αυτόν τον τρόπο ευχαριστούσαν τον Θεό. Δεν βλέπουμε να γίνεται αυτό που γινόταν στο ναό του Σολομώντος. Αν ο Θεός ήθελε στη Νέα Διαθήκη να το κάνανε αυτό, θα έλεγε ο Χριστός τον Πέτρο: Πέτρο, ετοίμασε τους μωροντούς με την κιθάρα. Ετοίμασε τους λατρευτές με τα τύμπανα. Και ας ετοιμαστούμε να λατρέψουμε τον Θεό. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη το αναφέρει συγκεκριμένα ότι το κάνανε έτσι εκεί.
Στη Νέα Διαθήκη δεν το αναφέρει ούτε στα Ευαγγέλια, ούτε στις πράξεις, ούτε στις επιστολές πουθενά. Γι' αυτό στις πράξεις λέει ο Παύλος και ο Σίλας ήταν στη φυλακή, προσευχόντουσαν και ύμνησαν το Θεό, τον υμνούσαν. Πώς προσευχόντουσαν και υμνούσαν το Θεό? Έτσι πηγαίνει που το κάνουν εμείς, προσευχόντουσαν. Και έλεγαν: Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός της Διαθήκης, ο Ελευθερώνων, ο Πιστός, ο Μεγάλος, ο Παντοδύναμος. Και κατέβαινε η παρουσία του Θεού και σπάσαν τα δεσμά στη φυλακή και ήρθε αλλαγή. Γιατί αυτό το γεγονός δεν το βλέπουμε να γίνεται στη Νέα Διαθήκη? Το κατήργησε ο Θεός. Τι έγινε? Αν ήταν να γινόταν και στη Νέα Διαθήκη, σίγουρα ο πρώτος που θα ματώσει το δίδας ήταν ο Χριστός. Μετά θα ακολουθούσαν ο Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης στο Ισραήλ και μετά θα ακολουθούσε και ο Παύλος. Ενώ τη διδασκαλία του Λόγου, την κοινωνία των πιστών, το σώμα και το αίμα και τις προσευχές τα δίδαξε και ο Χριστός, τα δίδαξε και ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος του Ισραήλ, τα δίδαξε και ο Παύλος, που σημαίνει τα θεμέλια είναι ίδια και δεν αλλάζουν. Και όταν κάτι είναι θεμέλιο δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί μένει μέσα στον κόσμο. Δεν το κατήργησε ο Θεός, αλλά άλλαξε η Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα μέσα στους ανθρώπους. Στη Νέα Διαθήκη έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας τώρα. Και θέλει, το ερώτημα είναι, στη διακονία του Ιησού κατέβαινε ο Θεός? Στη διακονία του Παύλου κατέβαινε ο Θεός? Στη διακονία του Πέτρου κατέβαινε ο Θεός? Βεβαίως κατέβαινε. Στη Νέα Διαθήκη, που είναι ανώτερη Διαθήκη, μπήκε το Πνεύμα μέσα μας. Και αυτό το Πνεύμα τι έκανε? Αντικατέστησε όλες αυτές τις μεγάλες χοροδίες. Γιατί μπήκε μέσα μας, και η Νέα Διαθήκη στηρίζεται ότι το δικό σου Πνεύμα πρέπει να καταλαβαίνει και να λαμβάνει από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό τώρα που φέραμε μια αλλαγή στη λατρεία, δεν σημαίνει ότι τα κορίτσια δεν ψάλανε καλά, μια χαρά ψάλανε. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι. Και γι' αυτό και εγώ εκείνη την ώρα τι κάνω? Παίρνω πηγή τον ύμνο αυτόματα εκείνη την ώρα. Και αισθάνομαι στο Θεό ότι το Πνεύμα πρέπει να ψάλουμε το 32. Και όταν αυτό είναι πηγή ο ζωντανό από το Άγιο Πνεύμα στο Πνεύμα σου, τότε μπορούμε όλοι να ψάλουμε. Και τότε αυτό που θα βγάλεις και να λατρέψεις το Θεό βγαίνει από το Πνεύμα σου. Γιατί το Άγιο Πνεύμα σε γεμίζει και το δίνει στο Θεό. Στην ουσία Νέα Διαθήκη σημαίνει ότι το δικό σου Πνεύμα μαθαίνει να ακούει και να καταλαβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε εσωτερικός άνθρωπος. Δεν ξέρανε οι Ισραηλίτες τι σημαίνει εσωτερικός άνθρωπος. Γιατί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, γιατί δεν υπήρχε αναγέννηση. Ήτανε ψυχικοί άνθρωποι. Κάποιοι προφήτες, βασιλιάδες και ιερείς ακούγαν τον Θεό. Αλλά όλος ο λαός κοινωνούσε ψυχικά με τον Θεό. Στη Νέα Διαθήκη αλλάζει το επίπεδο. Βγαίνουμε από το ψυχικό κομμάτι και περπατάμε στον πνευματικό άνθρωπο. Να μπορούμε όλα να τα κάνουμε πνευματικά. Που σημαίνει στην πρώτη εκκλησία, οι πρώτοι χριστιανοί δοξολογούσαν τον Θεό. Λάτρευαν τον Θεό, έτσι απλά και πηγαία που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Οι πρώτοι χριστιανοί στις εκκλησίες του Παύλου το ίδιο κάνανε. Αυτό έκανε και ο Χριστός με τους μαθητές. Το Άγιο Πνεύμα τους γέμιζε και αυτοί ευχαριστούσαν τον Θεό και τον λάτρευαν έτσι πηγαία. Γιατί στη Νέα Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Παράγει ποιότητα ζωής. Στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε αυτή η ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής έρχεται από το δικό μας Πνεύμα, καθώς συνεργάζεται με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη νέα ζωή που μας δίνει ο Θεός, τι είναι το πρώτο θεμέλιο? Είναι ο Λόγος του Θεού. Αν ο Θεός δεν μας διδάξει το Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Που σημαίνει πραγματικά ο Θεός αυτό που γινόταν στο ναό του Σολομώντος δεν το κατήργησε, αλλά δεν το έβαλε σε βάση στην Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς όταν έχουμε μία γιορτή, όταν έρχεται ένας άνθρωπος να μας υπηρετήσει, κάνουμε τη λειτουργία μας. Όταν ήρθε ο Στέφανος και μετά την Εκκλησία δώσαμε χώρο να μας ευλογήσει ο αδερφός με την κιθάρα. Αν έχουμε στην Εκκλησία 5 παιδιά που θέλουν να ευχαριστήσουν τον Θεό με την κιθάρα τους, θα υπάρχει ένας χώρος ελεύθερος να το κάνουν με τα όργανα τους, γιατί και αυτό είναι ευλογία, αλλά δεν το έβαλε σε βάση ο Θεός. Που σημαίνει και η μουσική, τα όργανα το Θεό δοξάζουν. Αλλά πρέπει να τα κάνουμε σύμφωνα όμως με τη δικιά του σειρά και να καταλάβουμε ποιες ήταν οι βάσεις. Αν ο Θεός ήθελε
η Εκκλησία να λατρεύει το Θεό όπως τον λατρεύαν στο ναό του Σολομώντος. Θα το είχε βάλει βάση στην Εκκλησία. Θα το είχε κάνει ο Χριστός, θα το είχαν κάνει οι Απόστολοι στο Ισραήλ και θα το είχε θέσει και ο Παύλος αυτό. Θα έλεγε στον Τιμόθεο, στους συνεργάτες που είχε ο Παύλος, σε κάθε διακονία να ετοιμάσετε μουσικούς χορδούς και να προετοιμάζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν είναι η βάση. Στη Νέα Διαθήκη πρέπει όλα να τα κάνουμε, καθώς το Άγιο Πνεύμα μας γεμίζει και μπορούμε να λαμβάνουμε από το Θεό μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό η Νέα Διαθήκη στηρίζεται στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Αν ο Θεός δεν μας βοηθήσει να καταλάβουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Αν το Πνεύμα σου δεν καταλάβει, δεν καταλαβαίνει. Γιατί το Άγιο Πνεύμα έρχεται μέσα για να κτίσει ποιότητα ζωής. Το Άγιο Πνεύμα που ήταν επάνω στον Χριστό, τι μας διδάσκει? Ποιότητα ζωής μας διδάσκει. Επάνω στους Αποστόλους τι μας διδάσκει? Ποιότητα ζωής. Επάνω στον Παύλο τι μας διδάσκει? Ποιότητα ζωής. Και αυτό λέει ο Παύλος, ξέρω να μπορώ να ζω σε όλα και να στερούμε και να περισσεύουμε. Που σημαίνει η Νέα Διαθήκη είναι ανώτερη Διαθήκη. Και μπορούμε όλα να τα κάνουμε καθώς μένουμε επάνω στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αυτό το ερώτημα είναι, πρέπει να κοιτάμε τον Λόγο του Θεού. Πρέπει να κοιτάμε τον Λόγο του Θεού. Αν δεν κοιτάξουμε τον Λόγο του Θεού θα βάλουμε άλλες βάσεις. Και επειδή η Εκκλησία τρέφεται από τον Λόγο του Θεού, θα το πω έτσι απλά, η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Και πρέπει να ταΐζεται με τον σωστό τρόπο. Αν πάρεις ένα φυσικό σώμα και κάθε μέρα 12 η ώρα τρως ένα ψητό γουρνόπουλο, το σώμα θα το δεχτεί. Και αν την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάς και ξανατρως ένα ψητό γουρνόπουλο, το σώμα θα το δεχτεί. Μετά από λίγο θα σου βγάλει παρενέργεια το σώμα, γιατί το τρέφεις λάθος. Τι λένε οι διαιτολόγοι και οι επιστήμοι, πρέπει το μεσημέρι να τρως καλά, το πρωί να τρως πάλι στο ξεκίνημα λίγο, το απόγευμα πιο ελαφρά και το βράδυ πολύ λίγο ή τίποτα. Αυτές είναι οι βάσεις της διατροφής. Και εμείς πρέπει να πάρουμε τον Λόγο του Θεού όπως ο Θεός τον έθεσε, για να ταΐσουμε και την Εκκλησία, αλλά να ταΐσουμε και τη ζωή μας με το σωστό φαγητό του Θεού. Γιατί αν δεν το ταΐσουμε σωστά, θα βγάλει παρενέργεια και θα βγάλει πρόβλημα. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε μια μεγάλη διαφορετικότητα στην Εκκλησία. Αφού είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι απόλυτα σεβαστή. Γιατί ο Χριστός είναι που ενώνει την Εκκλησία. Αλλά στους τελευταίους χρόνους, για να φύγει η Εκκλησία, γιατί βλέπουμε τη γυναίκα να διαχωρίζεται. Μια γυναίκα πηγαίνει στο θρόνο και άλλη πάει στην έρημο. Για ποιο λόγο διαχωρίζεται η Εκκλησία και δεν φεύγει όλη στην αρπαγή? Γιατί η Εκκλησία δεν μπορεί να φύγει με την διαφορετικότητα. Θα πρέπει να επιστρέψει στις βάσεις που έβαλε ο Θεός. Γι' αυτό σήμερα έχουμε το φαινόμενο, έρχονται πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Καλοί άνθρωποι, αδελφοί χριστιανοί από την Αμερική, την Ευρώπη, και κηρύττουν πράγματα στην Εκκλησία της Ελλάδος που δεν έχουν βάσεις βιβλικές μέσα. Και άνθρωποι τα ακούνε, τα πιστεύουν χωρίς να κοιτάνε τον Λόγο του Θεού. Οτιδήποτε ακούς πρέπει να το εξετάσεις από τον Λόγο του Θεού. Οτιδήποτε ακούς πρέπει να το βλέπεις από τον Λόγο του Θεού και να προσεύχεσαι για να σου δώσει ο Θεός όχι μια θρησκευτική ερμηνεία, αλλά μια πνευματική ερμηνεία. Για να καταλάβεις τις βάσεις. Γιατί αν δεν μείνουμε στις βάσεις, τι λέει ο Θεός στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Αν δεν μείνεις, λέει, στο Λόγο μου, δεν θα σε στηρίξω. Γιατί ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπα, σε μένα βλέπει, σε σένα δεν βλέπει. Ο Θεός είναι πνευματικός και στηρίζει τα λόγια Του. Και πρέπει την αποκάλυψη που έχουμε να τη βάλουμε κάτω από το Λόγο του Θεού. Γιατί αν δεν τη βάλουμε κάτω από το Λόγο του Θεού, δεν θα είναι βιβλική αποκάλυψη. Για να μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό πνευματικά και να πάρουμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό αυτό δεν καταργείται, αλλά δεν είναι η βάση. Αν εμείς το βάλουμε βάση, είναι σαν να αλλάζουμε τη βάση που έβαλε ο Θεός. Ο Θεός έβαλε βάση και εγώ είπα ακούω. Δεν μπορώ να πω εγώ ο Θεός έκανε λάθος και αλλάζω τη βάση. Οι βάσεις είναι του Θεού και εγώ μένω στις βάσεις. Και οι πρώτοι χριστιανοί δοξολογούσαν και ευχαριστούσαν τον Θεό. Πώς τον δοξολογούσαν? Έτσι απλά. Αν τον δοξολογούσαν όπως ήταν στο ναό του Σολομώντα, θα έλεγε ο Κύριος, οι τυμπανιστές ετοιμαστήκαν με τα τύμπανα, οι κιθαρίστες με τις κιθάρες. Αυτό που γινόταν στην Παλιά Διαθήκη το γράφει ο Λόγος του Θεού.
που σημαίνει ο Θεός οτιδήποτε θέλει να κάνουμε το έχει γράψει. Δεν υπάρχει κάτι που το ξέχασε και πρέπει να πάρουμε το Λόγο του Θεού, γι' αυτό εδώ σε αυτή την Εκκλησία ποτέ δεν το περιορίσαμε αυτό. Όποτε μας επισκεφτήκαν οι αδερφοί, τους δώσαμε χώρο, ήταν ευλογία. Και αν μέσα στην Εκκλησία έχουμε παιδιά που θέλουν να ευχαριστήσουν τον Θεό έτσι, πάλι θα τους δώσουμε χώρο. Αλλά δεν είναι η βάση της Εκκλησίας. Γι' αυτό στους τελευταίους χρόνους πρέπει να εξετάσουμε ποια διδασκαλία δέχεται ο Θεός. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να το δούμε. Αν πάτε στην Αποκάλυψη που είναι η τελευταία προφητεία, στο 10ο κεφάλαιο, διαβάστε το μετά, γράψτε το. Έχει έναν άγγελο που κατέβηκε από τον ουρανό. Και αυτός ο άγγελος είχε πάνω του ένα ουράνιο τόξο. Τι είναι το ουράνιο τόξο? Είναι σύμβολο του Σταυρού. Είναι μια προφητική αποκάλυψη του Σταυρού. Και αυτός ο άγγελος πατούσε, λέει, στη θάλασσα και πάνω στη γη. Και η φωνή του είχε μέσα 7 βροντές. Τι είναι αυτός ο άγγελος? Είναι η Εκκλησία των τελευταίων εποχών. Που η Εκκλησία των τελευταίων εποχών φέρνει το 7, το τέλειο σχέδιο του Θεού. Γιατί ο χριστιανισμός έχει δύο επίπεδα. Είναι ο ψυχικός χριστιανισμός και είναι ο χριστιανισμός του εσωτερικού ανθρώπου. Που σημαίνει η Εκκλησία τι γίνεται. Και ο άγγελος είχε, λέει, η φωνή του είχε το 7 μέσα. Και είπε στον Ιωάννη στην Πάτμα, του λέει, πάρε και φάε. Είχε ένα βιβλίο. Τι είναι αυτό, ο Λόγος του Θεού. Και του λέει ο άγγελος, θα είναι πικρό στην κοιλιά σου, αλλά άμα το φας θα είναι γλυκό στο στόμα σου. Που σημαίνει η Εκκλησία για να φύγει στους τελευταίους χρόνους πρέπει να βγει από τη διαφορετικότητα και είναι δύσκολο να αλλάξεις κάτι που το έχεις για 20-30 χρόνια, αλλά πρέπει να δεις το Λόγο του Θεού και όταν βγεις από τη διαφορετικότητα θα επιστρέψεις στην αλήθεια του Θεού, γιατί το κριτήριο για να περπατήσουμε δεν είναι το τι κάνουν οι αδερφοί στην Ευρώπη, στην Αμερική. Αξετάζουμε τα πάντα, αγαπάμε τα πάντα. Αλλά το κριτήριο είναι να κοιτάμε στο Λόγο του Θεού και να μπορεί ο Θεός να μας φωτίσει, αγαπάμε όλο το σώμα του Χριστού και να καταλάβουμε τις βάσεις για τα θεμέλια που έβαλε ο Θεός. Και τι του λέει, φάε το βιβλίο, του λέει ο άγγελος, στον Ιωάννη, και προφήτεψε για λαούς και έθνη. Ξεκάθαρα το λέει, που σημαίνει στην Αποκάλυψη και στους τελευταίους χρόνους, γιατί ο Ιωάννης είναι στην Πάτμο, στην Ελλάδα. Του λέει ο Θεός ότι προφήτεψε για λόγους και έθνη. Και αυτό στην προφητεία της Ελλάδος λέει για τον καρπό που θα μείνει. Ο ψυχικός χριστιανισμός φέρνει ένα καρπό που είναι για μια εποχή, για μια περίοδο. Δεν μπορεί να σε πάει στην αρπαγή. Πρέπει μετά να γίνει μεταστροφή του χριστιανισμού και να μπορέσουμε να μπούμε σε άλλο επίπεδο πνευματικό, κατανοώντας τον εσωτερικό άνθρωπο και κατανοώντας τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, που είναι το χάρισμα και το κάλεσμα του Θεού, για να μπορούμε να λαμβάνουμε από το Θεό στο πνεύμα μας κάθε αλήθεια, κάθε γνώση του Θεού και να έχουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, ο Λόγος του Θεού. Το δεύτερο λέει κοινωνία των πιστών. Αυτή την ώρα τι κάνουμε εδώ πέρα, έχουμε κοινωνία. Για ποιο λόγο έχουμε κοινωνία? Να ενώσουμε την πίστη μας. Και η ενότητα της πίστης που έχουμε είναι το μεγαλύτερο επίπεδο χάρη σε όλο τον κόσμο. Το μεγαλύτερο επίπεδο. Αν η Εκκλησία δεν υπηρετεί στην ανθρωπότητα με την πίστη της, που σημαίνει ο χριστιανισμός είναι εκκλησιαστικός χριστιανισμός, είναι προσωπική σχέση με τον Θεό, αλλά πρέπει η πίστη σου να ενωθεί με τη δικιά μου πίστη. Πρέπει η πίστη σου να ενωθεί με την πίστη της Γεωργίας, η ενότητα πίστης. Και σε αυτή την ενότητα πίστης παράγεται, χάρη παράγεται. Αν δεν υπάρχει ενότητα πίστης, δεν μπορεί να δώσει χάρη ο Θεός. Στην ενότητα πίστης παράγεται χάρη το Θεό. Και αυτή η χάρη όταν μπεις κάτω από το Λόγο του Θεού και θα σε διαφυλάξει και θα σε προστατέψει και θα σου δώσει ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στη ζωή σου. Δόξα στον Κύριο. Ξέρετε, ο Θεός έχει δώσει σε όλη την Εκκλησία του χάρη. Σε αυτή την Εκκλησία έχει δώσει μια ιδιαίτερη χάρη ο Θεός. Έχει δώσει χάρη να πιστεύουμε στη ζωή. Και κάθε φορά που παίρνεις το αίμα πιστεύεις, στη ζωή πιστεύεις. Και όταν μπεις κάτω από τον Λόγο του Θεού θα πιστεύεις μόνο στη ζωή. Και ξέρετε, έχουμε σαν Εκκλησία, λειτουργούμε γύρω στα 15 χρόνια. Στα 15 χρόνια ποτέ δεν είδαμε θάνατο μέσα στην Εκκλησία. Μια φορά είδαμε θάνατο με τον Δημήτρη.
Και αυτό το παιδί όταν ήρθε στην εκκλησία ήταν το σηκώτητο καταστραμμένο, είχε κόψει τον εαυτό του από τα ναρκωτικά και πηγαίναμε στο νοσοκομείο εγώ, Λεωνίδας, ο Χρήστος και τον βλέπουμε. Και μας λέγανε οι γιατροί πάνω από 15 μέρες δεν ζει αυτός ο άνθρωπος. Η πίστη της εκκλησίας τον κράτησε και έζησε 3 χρόνια και δεν έφυγε από αυτή την αιτία. Έφυγε από το αλκοόλ, από ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο διαφορετικού πράγματος. Που σημαίνει όλα αυτά τα χρόνια, όταν η πίστη μας πιστεύει στη ζωή και πιστεύει στο Λόγο του Θεού, τι λέει στην Έξοδο στο 12 κεφάλι. Όταν πιστεύει στο αίμα, το αίμα θα διώξει την πληγή και από το σπίτι σου και από τη ζωή σου, αρκεί να συμφωνήσει με την πίστη της Εκκλησίας. Και πιστεύω μέχρι να φύγουμε στην Αρπαγή δεν θα δούμε θάνατο στην Εκκλησία. Προβλήματα ήρθαν πολλά στη ζωή μας και στα σπίτια μας και στη συγγένειά μας, ασθένειες, τα πάντα. Αλλά η πίστη της Εκκλησίας που πιστεύει στο αίμα και στη ζωή, στο τέλος κυριάρχησε και έφερε την νίκη. Τώρα γιατί ήταν θάνατος στον Δημήτρη, γιατί αυτό είναι και η διδασκαλία. Όταν κάνουμε συνθήκη με κάτι που δεν θέλει ο Θεός, τότε θα περάσει το κακό. Όταν κάνουμε συνθήκη με αυτό που θέλει ο Θεός, δεν μπορεί να περάσει το κακό. Γι' αυτό όταν εσύ στέκεσαι μέσα στην εκκλησία για το σπίτι σου, για την οικογένειά σου και μένεις με ταπείνωση κάτω από το Λόγο του Θεού, μένεις με ταπείνωση κάτω από το αίμα του Ιησού, η πίστη της εκκλησίας θα σε βοηθήσει. Γι' αυτό και ο Δημήτρης δεν χάθηκε, πήγε στο Θεό, πάλι ζωή ήρθε. Γιατί το μεγαλύτερο δώρο και η χάρη του Θεού είναι η πίστη της ζωντανής εκκλησίας στον κόσμο. Και το τρίτο που θέλουμε να δούμε, μέναν λέει σταθερά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Και στο τέταρτο τι κάναν, μέναν σταθερά στις προσευχές. Στην ουσία τα σχέδια του Θεού είναι απλά είναι. Πρέπει να μείνουμε με απλότητα επάνω στον υπέροχο Λόγο του. Να καταλάβουμε τη δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού. Να πάρουμε το σώμα και το αίμα και να καταλάβουμε πνευματικά το Θεό. Και να μπορούμε με πίστη και προσευχή να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, να λατρεύουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό συνέχεια κρατώντας το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν μπορείς να λατρεύεις τον Θεό αν δεν έχεις ένα πνεύμα γεμάτο από τον Θεό. Αν δεν έχεις ένα πνεύμα γεμάτο από τον Θεό. Γι' αυτό στη Β' Τιμωθέως στο 4ο κεφάλαιο τι λέει. Στους τελευταίους χρόνους οι άνθρωποι θα αποστατήσουν από την αλήθεια και κάποιος θα τους κρατήσει μακριά από το Ευαγγέλιο, είναι το πνεύμα της πλάνης. Αν το πνεύμα της πλάνης κρατάει τον κόσμο μακριά από το Ευαγγέλιο, θα προσπαθήσει να κρατήσει και την Εκκλησία μακριά από τις βιβλικές αρχές. Χωρίς το σώμα και το αίμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις αρχές του Λόγου του Θεού. Όταν όμως μένουμε με ταπείνωση κάτω από τον Σταυρό και με ειλικρίνεια, τότε θα καταλάβουμε τον Λόγο του Θεού πώς εργάζεται. Γιατί αν εμείς επιτρέψουμε, θα επιτρέψει και ο Θεός. Αν εμείς κλείσουμε, θα κλείσει και ο Θεός. Αλλά για να κλείσουμε χρειάζεται να αφήσουμε το Λόγο και το Πνεύμα να κτίσει ποιότητα ζωής. Γιατί το Άγιο Πνεύμα έρχεται πάνω μας για ένα σκοπό, να φέρει ποιότητα ζωής. Τι σημαίνει ποιότητα ζωής? Καθαρότητα, σταθερότητα, αφιέρωση, πίστη, ομολογία, υπηρεσία, ταπείνωση, σεβασμό, εγκράτεια, κοινωνία, μετάνοια, ποιότητα ζωής. Είμαστε εδώ πέρα για να προσφέρουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του Θεού. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, έρχεται να φέρει ποιότητα ζωής. Όχι ένα ψυχικό χριστιανισμό, αλλά μια ποιότητα που ξεκινάει από τον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί στην ουσία εμείς ανοίγουμε και ανοίγει και ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουμε πολύ το Θεό και τα λόγια του αποκαλυπτικά. Όταν ο Θεός μας αποκαλύψει κλειδιά, τότε αυτά θα γραφτούν μέσα και θα τα πιστέψουμε. Αν το Ευαγγέλιο είναι στο μυαλό μας, θα φύγει μετά, δεν μπορεί να σε στηρίξει, είναι μόνο για μια εποχή. Όταν όμως μέσα σου γράφει ο Θεός, σου γράφει ο Θεός, σου γράφει ο Θεός, θα είσαι ένα κανάλι ειρήνης, θα είσαι ένα κανάλι αισιοδοξίας, θα είσαι ένα κανάλι πίστης, θα είσαι ένα κανάλι ελπίδας, θα είσαι ένα κανάλι σιγουριάς για τον κόσμο. Αυτό ήταν ο Χριστός ήταν. Όπου πήγαινε σκόρπαγε την εμπιστοσύνη για τον Θεό. Τι είναι αυτό που πνευματική σου είναι? Γι' αυτό στη Νέα Διαθήκη και μέσα στην Εκκλησία τι κάνεις? Μαθαίνεις να βγαίνεις από τη σάρκα την ψυχή και να με τον εσωτερικό άνθρωπο να καταλαβαίνεις το πνεύμα.
Γιατί άλλα αισθάνεσαι στην ψυχή, άλλα αισθάνεσαι στο πνεύμα. Γι' αυτό έχω πάρει μια μεγάλη απόφαση. Όλοι έχουμε προβλήματα. Έχω πάρει μια απόφαση να μην πιστεύω ότι νιώθω. Αλλά να πιστεύω αυτό που ξέρω ότι μου έχει δώσει ο Θεός μέσα. Γιατί αυτό θα με προστατεύσει. Αν πιστεύουμε αυτά που νιώθουμε ή βλέπουμε, θα απογοητευτούμε, γιατί ο διάβολος είναι τεχνίτης της απογοήτευσης. Μην είναι κάτω από το αίμα του Κυρίου, μην είναι κάτω από την ομορφιά της Εκκλησίας, μην είναι κάτω από την κοινωνία των αδελφών, μην είναι κάτω από την προσευχή της πίστης και ο Θεός θα σας στηρίξει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να μείνουμε για να φέρει ο Θεός και άλλο κόσμο και πολλά παιδιά που έχει και να τα φέρει μέσα στην πνευματική χάρη για να μπορούμε να καταλάβουμε αληθινά τον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Και μετά αυτό που κάνω εγώ στην προσευχή θα το κάνει κάποιος διάκονος. Γιατί γι' αυτό έχω βάλει τα παιδιά και διαβάζουν για να αξιοποιήσω τους άντρες στην Εκκλησία. Δεν περιορίσουμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν την πνευματική ζωή, αλλά στην ουσία όλα τα πράγματα πρέπει να τα δούμε κάτω από τον Λόγο του Θεού. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον υπέροχο Λόγο του Θεού. Και να μπορούμε να γίνουμε πιο αποκαλυπτικοί στη Βίβλο. Να δούμε αυτό το λέει ο Θεός. Για ποιο λόγο το λέει, πού θα με ωφελήσει, πού θα έχω πρόβλημα. Αυτό σημαίνει κατανόηση. Ενώ ο ψυχικός θυσιασμός τι σημαίνει, έχω ζήλο, αλλά δεν καταλαβαίνω. Τι λέει ο Παύλος, ο Ισραήλ έχει ζήλο, αλλά δεν καταλαβαίνει πολλά, δεν έχει πείγμα. Αυτό το κομμάτι του χριστιανισμού σημαίνει, αυτό το λέει ο Θεός. Για ποιο λόγο το λέει, πού θα με ωφελήσει, πώς θα προστατευτώ, πώς θα ξεπεράσω το πρόβλημα και πρέπει να μείνω από κάτω από την αλήθεια του Θεού. Όταν μείνουμε κάτω από την αλήθεια του Θεού θα μας στηρίξει ο Θεός. Αν δεν μείνουμε στην αλήθεια, δεν είναι πρόσωπα από ο Θεός τα αγαπάει και άλλο δεν αγαπάει. Δηλαδή ένα κομμάτι της Εκκλησίας το αγαπάει και άλλο δεν τα αγαπάει και το αφήσει κάτι. Δεν βλέπεις ανθρώπους ο Θεός, είναι πνευματικό. Πρέπει να τον ακολουθήσουμε στο πνεύμα για να καταλάβουμε πνευματικά και να είμαστε πάντα ταπεινωμένοι άνθρωποι. Με μετάνοια προσευχή, γιατί η προσευχή μας και η ταπείνωση είναι όπλο μεγάλο για να εργαστεί ο Θεός στη ζωή. Γι' αυτό ο Χριστός όταν ήταν στον Ιορδάνη, ο Θεός μίλησε. Και είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευχαριστήθηκα. Και κατέβηκε ο Θεός. Εκείνη την ώρα δεν ψάλαμε οι χοροδοί του ναού του Σολομώντος για να κατέβει ο Θεός. Στη Νέα Διαθήκη ο Θεός κατεβαίνει και μας τιμάει. Όταν ευχαριστείτε από το περπάτημά μας επάνω στην αλήθεια που είναι ταπεινό, είναι με σοφία και αγάπη, τότε κατεβαίνει ο Θεός να μπορεί να μας στηρίξει, γιατί όλοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ζούμε σε πνευματικό πόλεμο. Τα δαιμόνια μας χτυπάνε μέρα-νύχτα. Χτύπημα, πόλεμος, δαιμόνια. Σε χτυπάνε. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να πολεμήσουμε τον διάβολο με το λόγο της πίστης, με το λόγο του αίματος, με το λόγο της αγάπης του Θεού, σαν εκκλησία. Να χτυπήσουμε τον εχθρό, να φύγει μακριά. Και θα φύγει μακριά. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε να έχουμε πνεύμα νίκης στη ζωή μας. Να αντιμετωπίσουμε, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα και ανάγκες. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, όχι με τον φυσικό τρόπο, αλλά με τον πνευματικό τρόπο. Κρατώντας αντίσταση σε οτιδήποτε μας πιέζει, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα πνευματικά με πίστη και προσευχή. Δόξα στον Κύριο. Και ο Θεός μου έβαλε βάρος τις Κυριακές, τώρα ξεκίνησε και έρχομαι από τις 6 ώρα 5 και προσεύχομαι στην Εκκλησία. Πρέπει να επενδύσουμε στην προσευχή και στην πίστη. Το κάνω σαν επιμένες, γιατί ο Θεός ξεστημών που λέει Δήμο, θέλεις πιο μεγάλες αλλαγές στην Εκκλησία. Θέλω κάτι από σένα. Πιο πολύ προσευχή. Θέλεις αλλαγές στο σπίτι σου. Δώσε πιο πολύ στο Θεό. Δώσε στο Θεό. Κάτι δικαιούται ο Θεός. Τι είπαμε γι' αυτό τα μηνύματα που εγώ κάνω. Είναι το ένα συνδέει το άλλο. Αν ακούσεις ένα μήνυμα και μετά ακούσεις το άλλο μήνυμα, μετά από 3 μήνες θα μπερδευτείς. Τα μηνύματα συνδέονται για να μπορείς να καταλάβεις πώς επηγαίνει ο λόγος του Θεού. Τι μας είπε ο Κύριος, λέει, με κλέψανε. Θέλετε να σας ευλογήσω, δώστε μου πιο πολύ. Δώσε στο Θεό κάτι πιο πολύ. Τον εαυτό σου, την πίστη σου, την αφιέρωση, την προσευχή σου, την σταθερότητά σου. Και η Εκκλησία θα συμφωνήσουμε όλοι, θα σταθούμε. Θα συμφωνήσουμε. Δεν πιστεύουμε στο θάνατο, πιστεύουμε στη ζωή. Πιστεύουμε στη νίκη, πιστεύουμε στην αλήθεια. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα δαιμόνια.
Και επειδή στου τελευταίου χρόνου το λέει η Αποκάλυψη, ένα μεγάλο μήνο ξεχύθηκε από το φρέα τη αντίσου. Δυνάμει πνευματικέ έρχονται να μα χτυπήσουν. Και όταν σε χτυπάνε αυτέ οι δυνάμει, σου ανερούν ό,τι έχει μέσα. Αισθάνεσαι μία πίεση επάνω και σαν να τα χάνει όλα. Πρέπει να πάρει το πνεύμα σου, πρέπει να πάρει την πίστη σου, πρέπει να πάρει το κάλεσμά σου και να σταθεί ταπεινά σαν παιδί του Θεού με εξουσία και πίστη απέναντι στην κίνηση της πλάνης για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα με τον Λόγο του Θεού. Και ο Θεός θα μας τιμήσει. Δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι, αλλά έχουμε ένα καλό Θεό. Μας έσωσε για να μας διδάξει και να μας οδηγήσει. Γι' αυτό η μεγαλύτερη πίστη είναι η πίστη της ζωντανής Εκκλησίας. Ας καταλάβουμε το συμφέρον μας και ας επενδύσουμε πάνω στο Λόγο του Θεού για να μπορούμε να σταθούμε πιο πολύ πνευματικά και όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Όλοι έχουμε προβλήματα, οι συγγενείς μας, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το λόγο της πίστης, με την εξουσία, με τη δύναμη του Σταυρού και να κρατήσουμε αυτά που μας έχει διδάξει ο Θεός όλα τα χρόνια για να μπορεί ο Θεός να μας στηρίξει και να περπατήσουμε ευλογημένα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όχι στο πείτε. Άλλη διαθήκη, άλλη ποιότητα ζωής. Γι' αυτό, γιατί θα έρθει η ασέβεια στον κόσμο, κάποιος θα κρατήσει τον κόσμο μακριά από το Ευαγγέλιο. Ποιος είναι αυτός, είναι το πνεύμα της πλάνης. Τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, πρέπει να σπάσει αυτό το πνεύμα. Για να πάνε πιο πολύ στο Ευαγγέλιο του Θεού, να πάνε πιο πολύ στο αίμα του Ιησού, να πάνε πιο πολύ στο πνεύμα. Τι λέει ο Θεός, σου χαρίζω νίκη, αλλά διώξε τον εχθρό με την πίστη, τη σταθερότητα, την υπομονή, σταθερά μπροστά, κοιτάζοντας πάντα μπροστά και ο εχθρός θα φύγει. Υποταχτείτε στο Θεό, αντισταθείτε στο πνεύμα της πλάνης και θα φύγει. Πρέπει να είμαστε πάντα ταπεινοί να μας διδάσει ο Θεός, να μας αλλάζει ο Θεός, γιατί ο Θεός ό,τι κάνει πάντα μας διδάσκει. Να μας λύσει από την αυτοδικαίωση του εαυτού μας και να μπορεί να μας κάνει όργανα ευλογίας και καρποφορίας και για τη ζωή μας και άλλους ανθρώπους και τα σπίτια μας, κρατώντας την πίστη μας αληθινά στον Κύριο κατά πάνω. Δόξα στον Κύριο. Έτσι ευχαριστούμε τον Κύριο, να κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού. Πηγαίναμε τον Λονίδα στον Δημήτρη, όλοι τον γνωρίζει τον Δημήτρη. Είχε μία τάση αυτοκαταστροφής. Έκοβε το σώμα του, έκοβε τις φλέγες, τα έκοβε. Οι γιατροί Λονίδα, θυμάσαι, πάνω από δύο εβδομάδες δεν μας δίνανε ζωή. Και τον κράτησε ο Θεός τρία χρόνια και δεν έφυγε από αυτή την αιτία. Έφυγε από κάτι άλλο, από το ποτό. Σίγουρα στον Κύριο πήρε, αλλά πήραμε διδασκαλία, πήραμε μήνυμα. Αν κάνουμε συνθήκη με κάτι που δεν θέλει ο Θεός, θα μας βγάλει πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε συνθήκη με τη ζωή. Πρέπει να κάνουμε συνθήκη με την αλήθεια. Πρέπει να κάνουμε συνθήκη με την Εκκλησία, με την πίστη, για να μπορούμε να νικήσουμε το πνεύμα της πλάνης και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη το Θεό στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Δεν το κατήργησε ο Θεός αυτό, το άλλαξε σειρά. Δηλαδή, αν εσύ πεις, εγώ θα τρώω κάθε βράδυ 12 ώρα ένα γουρνόπουλο, δεν σε πιέζει κανένας. Αλλά κάποια στιγμή θα σου κάνει πρόβλημα. Ας πάμε όπως μας διδάσκει ο Θεός. Με τον σωστό τρόπο και ας κρατήσουμε την κάθε διατροφή όπως ο Θεός μας διδάσκει για να μπορούμε να λάβουμε αληθινά χάρη από τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια, έτσι. Για να είμαστε έτοιμοι να σηκωθούμε, να ετοιμαστούμε να πάρουμε το δίπλωμα μας, για να σηκωθούμε λίγο.